θέτετε εσείς και απαντήσεις από τους ειδικούς, έτσι. Έχουμε ένα θέμα με το αφορολόγητο. Ναι. Το είχατε επισημάνει όταν ανακοινώθηκε από την ΑΕΔΕ πώς γίνεται το αφορολόγητο και πώς θα πρέπει να δηλωθούν οι επαγγελματικοί λογαριασμοί. Ναι. Επικυρωποίηση της απόφασης 29-12 από την ΑΕΔΕ λέει ότι το άρθρο 16-41-72 συσχετίζει ο επαγγελματικός λογαριασμός και δίνει πληροφορίες για το αφορολόγητο. Πολύ απλά, κύριε Αμπελιώτη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που νομίζουν ότι έχουν χτίσει αφορολόγητο και δεν έχουν χτίσει. Γιατί δεν φαίνεται μέσα στα συστήματα ότι έχουν κάνει συναλλαγές. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Πάει ο άλλος με την κάρτα του. Έτσι, νομίζει ότι χτίζει αφορολόγητο, αλλά ο λογαριασμός του επαγγελματία, οτιδήποτε επαγγελματίας είναι αυτός. Οτιδήποτε. Ένα μικρό μαγαζό. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο γιατρός. Βεβαίως. Ο δικηγόρος, οποιοδήποτε. Μπορεί τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν σε ένα άλλο λογαριασμό και όχι τον επαγγελματικό. Αυτό δεν μετράει για το χτίσιμο του αφορολογήτου και για τη λοταρία. Βέβαια. Αλλά πες τη λοταρία, πάει στο ΓΕΑ. Από εκεί όμως το είδαμε. Από το είπα πριν. Ναι, από τη λοταρία. Αλλά το χτίσιμο του αφορολογήτου. Όχι, δεν χτίζουν οι άνθρωποι. Ο άλλος Δημήτρη Μπούρλο θα νομίζει ότι έχει μαζέψει τα 7-8 χιλιάρικα για το αφορολόγητό του. Και θα έχει άλλη φορά. Θα έχει μια υστέρηση 1-2 χιλιάρικα και θα πληρώσει 22% στη διαφορά.